Για λουκέτο, στη μία μετά την άλλη, τις υπηρεσίες των περιφερειακών δήμων της Κρήτης κάνουν λόγο οι δήμαρχοι, που οργισμένοι εξηγούν ότι με το τρέξιμο στη δεύτερη φάση της κινητικότητας, όλοι όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλους δήμους ή την περιφέρεια που ζητούν προσωπικό, το πράττουν χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός όσων φεύγουν και χωρίς πρόβλεψη συμφωνίας του Δημάρχου που προβλεπόταν μέχρι και πολύ πρόσφατα. Πραγματικά αποψηλώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, όλων των περιφερειακών δήμων και θα υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στα ελάχιστα. Δηλαδή θα έχουμε δήμους χωρίς να υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες, θα έχουμε δήμους χωρίς να μπορούν να προσφέρουν τα αυτονόητα και στο καθελάχιστο. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδα σήμερα έχουν κάνει 11 υπάλληλοι έτοιμα να μεταφερθούν σε υπηρεσίες του Ηρακλείου, μια και κάθε πρωί αναγκάζονται να διανύουν κάποια χιλιόμετρα για να έρθουν στην έδρα του Δήμου. Καταλαβαίνετε ότι μετά από, αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πολλές σημαντικές υπηρεσίες του Δήμου θα αναγκαστούν να κλείσουν. Το θέμα έχει προκαλέσει όχι αναστάτωση αλλά απόγνωση σε δημάρχους Δήμων που βρίσκονται σε περιοχές που καλούνται καθημερινά να διανύουν χιλιόμετρα για να φτάσουν οι περισσότεροι υπάλληλοι, οι οποίοι στη δεύτερη φάση της διαδικασίας καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους που θα ακριθούν από αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τεχνικές υπηρεσίες, ακόμη και ΚΕΠ, βρίσκονται στο κόκκινο, με δήμους όπως ο Μηνώα Παιδιάδος, ο Δήμος Βιάνου και άλλοι να μετρούν ήδη προς μετακίνηση υπαλλήλους που δεν προβλέπεται η αντικατάστασή τους. Εμένα με τη συγκεκριμένη κινητικότητα, αν ελοποιηθούν οι αιτήσεις των 11 και αυτό ενδιαφέρει φαντάζομαι τους πολίτες, κλείνουν δύο ΚΕΠ, γιατί φεύγουν πάλι το ΚΕΠ, και η τεχνική υπηρεσία. Και να φανταστείτε, έχω σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή έργα που υπερβαίνουν τα 12 με 13 εκατομμύρια. Εάν δεν ληφθεί μία μέρημνα από το κράτος που τα έχουμε πει και στο Υπουργείο και στον Υπουργό, θα υπάρχει πρόβλημα και κάποιοι δήμοι, μικροί κυρίως δήμοι, απομονωμένοι ορεινοί δήμοι, θα έχουν θέμα λειτουργίας. Και ακόμα μια φορά πάλι πειραματόζομαι. Μάλιστα. Η τοπική αυτοδιοίκηση όμως δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να δέχεται εντολές άνωθεν για να λειτουργεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Ή θα έχουμε αυτοδιοίκηση λοιπόν, ή να τελειώσει, να κλείσουμε τους Δήμους, να τελειώνουμε. Να πάνε να τους δώσουμε τα κλειδιά να έρθουν να κυβερνήσουν. Ότι υπάρχει πρόβλεψη να μην μπορεί να φύγει αριθμός που να ισούται με μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% των οργανικών θέσεων, εξήγησε η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης, με τον Δήμαρχο Μηνώα ωστόσο να εξηγεί πως υπάρχει και εκεί μεγάλο κενό, καθώς όλες οι αιτήσεις εξετάζονται μεμονωμένα, άρα δεν υπάρχει γνώση για το συνολικό ποσοστό των αιτήσεων για μετακίνηση. Η κινητικότητα έχει δικλείδες ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται από έναν Δήμο να αδειάσει για να φορτώσει ένας άλλος Δήμος. Δηλαδή, αν δεν είναι σε μία θέση το 50% των υπαλλήλων, όπως προβλέπεται με τις οργανικές τους θέσεις, δεν μπορούν να δηλώσουν στην κινητικότητα και να απομακρυνθούν. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, οι θέσεις ανοίγουν μόνο αν αυτές πληρούνται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμένα κάνουν τρεις και οι τρεις μηχανικοί. Αυτή τη στιγμή όμως, εγώ θα κρίνω τον κάθε ένα από αυτούς. Που σημαίνει, θα λέω, κάνει ο ένας, αλλά έχουμε ακόμα άλλους δύο μηχανικούς στο Δήμο. Δεν εμφανίζεται ότι και οι τρεις έχουν κάνει για να αποκλείσει κάποιους. Είναι λάθος το όλη η διαδικασία και το όλο σύστημα. Το θέμα αναμένεται να τεθεί αύριο στη σύσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Με ένα μεγάλο μέρος των δημάρχων να γνωρίζουν ότι άμεσα απειλούνται με λουκέτο οι τεχνικές κυρίως υπηρεσίες, που ως υπηρεσίες λειτουργούν ένα Δήμο σε όλους τους Δήμους από το 2010 και σήμερα όπως όλα δείχνουν, το λουκέτο είναι πιο κοντά από ποτέ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα έργα που εκτελούνται και την εξυπηρέτηση των δημοτών.